πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής, ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης. Καλημέρα, πρόεδρε. Τι κάνετε? Καλά, καλά, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σε όλους σας και σε όλους τους συναδέλφους σας που τους βλέπω να περιμένουν στις πιάτσες ατελείωτες ώρες και δεν ξέρετε πώς σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που ενώ είναι πληττόμενοι δεν ανήκετε στους πληττόμενους. Ατελείωτες ώρες, ατελείωτες μέρες και δύσκολες μέρες για όλο τον κόσμο φυσικά, αλλά εμείς νομίζω ότι πλέον δεν θα αντέξουμε για πολύ ακόμη. Γι' αυτό και έγινε η κινητοποίηση που προαναφέρατε. Ήταν αυθόρμητη. Δηλαδή μάθατε την Παρασκευή το απόγευμα ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός και είπατε αύριο το πρωί πάμε να κάνουμε την κινητοποίηση. Την Παρασκευή το πρωί είχα μια συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας Τάξης, τον κύριο Καραόγλου, όπου και θέσαμε τα προβλήματά μας. Θέσαμε όλα τα θέματα του κλάδου. Φαίνεται πως ο κύριος Καράγλους τα γνώριζε ούτως ή άλλως, θα τα μετέφερε στους αρμόδιους υπουργούς και εκεί μάθαμε ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Ζητήσαμε τον κύριο Καράγλου να κανονίσει αν μπορεί κάποιο ραντεβού έστω και για 5 λεπτά. Φυσικά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και δεν θα μπορούσε να μας δει. Επίμονα ξαναπήραμε τηλέφωνο, δεν γινόταν να μας αποδεχτεί και επειδή το πρόβλημα ήταν πολύ σοβαρό, αυθόρμητα την Παρασκευή το μεσημέρι αποφασίσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα να κατεβούμε σε μια κινητοποίηση, μια ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας μέσα από τα αυτοκίνητά μας. Θα παίρνουσαμε από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και θα επιδίδαμε κάποιο ψήφισμα σε όποιον το έπαιρνε, είτε στο φρουρό του Υπουργείου, είτε στην αστυνομία, είτε ναι, στο γραμματέα. Ούτως ή άλλως, κύριε Λεοντιάδη, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει περίπτωση με όσο μεγάλη συνοδεία και όσο γρήγορα και αν κινείς επειδή σου ανοίγουν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, να μην παρατηρήσεις τις ατελείωτες ουρές των σταθμευμένων εν αναμονή ταξί. Τι συζητήσατε τελικά με τον Πρωθυπουργό, γιατί καταφέρατε και συναντηθήκατε έστω και για λίγο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι απερίγραπτο αυτό που συμβαίνει. Οι ουρές, η αναμονή, η υπομονή. Απερίγραπτο να φύγει το 20 και να μην ξαναέρθει για όλους τους επαγγελματίες. Καταφέραμε να δούμε τον Πρωθυπουργό μετά από πίεση και αφού μας δέχτηκε ο Πρωθυπουργός και προς τιμήν του μια κοινωνική ομάδα, να σταματήσαμε την κινητοποίηση και φύγαμε ησύχως για τα σπίτια χωρίς να ενοχλήσουμε. Η Πενταμέλης Επιτροπή πήγε και το έδωσε τα εξής αιτήματα. Αυτά τα αιτήματα που βάζουμε όλο αυτόν τον καιρό άλλωστε, δεν του είπαμε κάτι καινούριο, του είπαμε ότι πρέπει να επιδοτηθούμε. Πρέπει να επιδοτηθούμε, πρέπει να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας αποφέρει κάποια χρήματα, ρευστότητα στην ουσία, όπως έγινε και με τα ΚΤΕΛ, με τα αστικά, με την Τρένοσέ και κατ' επέκταση και με αεροπορικές εταιρείες. Μία επιδότηση κενών θέσεων. Θέσεις οι οποίες έχουν χαθεί, έχουν χαθεί δρομολόγια και πάνω σε αυτό θα πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα επιδότησης και να πάρουν όλοι οι επαγγελματίες οι οποίοι είναι στο δρόμο. Είμαστε περίπου 50.000 ταξί σε όλη την Ελλάδα. 30.000 ταξί, 50 περίπου ιδιοκτήτες. Και να ενταχθούμε ταυτόχρονα στην επιστρεπτέα 4 και 5 χωρίς περιορισμούς. Γιατί στην επιστρεπτέα 4 περίπου 60% των συναδέλφων μας είναι εκτός. Και σήμερα έμαθα ότι μάλλον και η επιστρεπτέα 5 θα πάρει παράταση, θα πάει για το Γενάρη και απορώ πώς θα αντέξει το ταξί και χωρίς την επιστρεπτέα 5, χωρίς την επιστρεπτέα 4, χωρίς επιδότηση. Δεν θα βγουν οι γιορτές εύκολα, δεν μπορούμε να ζήσουμε με 20 ευρώ τζίρο ή 15. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο και βασικό σκέλος της συζήτησής μας. Η επιδότηση του κλάδου. Αυτό μπορεί να γίνει, πριν συνεχίσετε για να το κλείσουμε αυτό, αυτό μπορεί να γίνει συγκριτικά με τον τζίρο που είχατε πέρσι την ίδια περίοδο. Πώς μπορεί να βγει αυτή η επιδότηση των κενών θέσεων? Η επιδότηση μπορεί να βγει επί των κενών θέσεων, διότι από τον Μάρτιο εμείς, όπως γνωρίζετε, είμαστε με περιορισμό ατόμων.
Δηλαδή σήμερα που μιλάμε μόνο ένας επιβάτης μπορεί να ανέβει πάνω στο ταξί. Πριν από μερικές μέρες μόνο δύο επιβάτες. Μέσα στο καλοκαίρι τρεις. Ποτέ δεν ήρθαμε στην κανονικότητα από το Μάρτιο. Άρα λοιπόν τα δρομολόγια που χάνονται διότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε μία οικογένεια, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τρεις φίλους, δύο φίλες, δύο εργαζόμενους που εργάζονται μαζί, αυτές οι κοινές θέσεις κάποιος θα πρέπει να τις επιδοτήσει. Έτσι έγινε και με τα ΚΤΕΛ, τα οποία έχουν πληρώσει τα 65%. Αυτή την κίνηση έξω που βλέπουμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, που είναι απίστευτη, πραγματικά σήμερα έχει κίνηση, είναι μποτιλιαρισμένη Τσιμισκή από τις 7 η ώρα το πρωί. Είναι ότι ο κόσμος πια παίρνει τα αυτοκίνητά του για να μετακινηθεί και φοβούνται και οι ίδιοι, κύριε Λοντιάδη, να μπουν ακόμα και σε ένα ταξί, ή είναι και το κόστος αυτό που είπατε, ότι δηλαδή αν δύο εργαζόμενοι από την ίδια περιοχή πηγαίνουν στο ίδιο εργοστάσιο ή στο ίδιο νοσοκομείο να εργαστούν, δεν μπορούν να επιβιβαστούν μαζί, πρέπει να πληρώσουν χωριστά. Έτσι είναι. Όταν δύο εργαζόμενοι είναι όλη μέρα μαζί, 8 ώρες στο σούπερ μάρκετ, στο διπλανό ταμείο, αλλά δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο ταξί, νομίζω πως το μόνο που θα κάνουν είναι να πάρουν το γιοταχή τους. Ναι. Άλλωστε πάντοτε όταν έχει βροχερές μέρες στη Θεσσαλονίκη έχει μποτιλιάρισμα. Σήμερα βέβαια είναι παράξενο με όλα τα καταστήματα κλειστά γιατί έχει μποτιλιάρισμα, αλλά και ο κόσμος αυτός πρέπει να μετακινηθεί. Κάποια καταστήματα λειτουργούν εργοστάσια. Και τα εργοστάσια. Ναι, βεβαίως. Κάποιοι εργάζονται. Υπάρχουν επαγγέλματα γύρω από το ταξί που πλήττονται επίσης λόγω της δικής σας αναδουλειάς? Φυσικά. Λόγω της δικής μας αναδουλειάς βεβαίως και πλήττονται. Πλήττονται τα βενζινάδικα. Ο συνεταιρισμός ο οποίος έχουμε, ο τζίρος τους έχει πέσει 80% λόγω του ότι δεν βάζουν πετρέλαιο. Πλήττονται τα συνεργεία. Πλήττονται όλοι όσοι είναι γύρω από τον κλάδο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο ο δικός μας ο κλάδος, είναι και κατ' επέκταση όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Το δεύτερο αίτημα που καταθέσατε στον Πρωθυπουργό. Το δεύτερο αίτημα είναι αυτό που εν μέσω είπαμε πριν, ότι θα πρέπει επιτέλους να βάζουμε και δεύτερο άτομο στο ταξί. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κοιμάται ένα ζευγάρι μαζί όλο το βράδυ, να ξυπνάει και να μην μπορεί να πάρει ένα ταξί. Δεν μπορεί δύο αδερφάκια από το ίδιο σπίτι να μην μπορούν να πάρουν ένα ταξί. Τουλάχιστον πρώτου βαθμού συγγένειες άτομα. Ή έστω δύο εργαζόμενοι, είναι, ή το είπαμε πριν. Το δεύτερο άτομο είναι απαραίτητο. Στο ταξί επιτρέπεται το 25% των θέσεων να μεταφέρει. Ενώ το λεωφορείο το 65%. Δηλαδή έρχεται ο άλλος από τη Γερμανία, δύο άτομα κάθονται δίπλα-δίπλα στις ίδιες θέσεις και δεν μπορούν να πάρουν ταξί από την πιάτσα του αεροδρομίου. Θα πρέπει να πάνε απέναντι στο λεωφορείο που έχει 65% πληρότητα και έχει μέσα 60 άτομα. Δηλαδή είναι λίγο κωμικοτραγικό όλο αυτό που συμβαίνει και νομίζω πως είναι ένα αίτημα το οποίο το κατάλαβε ο Πρωθυπουργός και θα το δει τις επόμενες μέρες. Ναι. Και το τρίτο ζήτημα και πολύ βασικό, κλείνοντας, είναι οι αναστολές πληρωμών. Δεν μας επιχορηγούν, δεν μας επιδοτούν, δεν έχουμε δεύτερο τρίτο άτομα, δεν έχουμε εισοδήματα και πρέπει σε μία μέρα από σήμερα να πληρώσουμε ΕΦΚΑ, ΦΠΑ, φόρους, έμφυα, ρυθμίσεις, δάνεια. Από πού, με τι, γιατί. Γιατί στα καλά καθούμενα να χρωστάν όλοι οι επαγγελματίες. Γιατί να μπούμε σε αυτό το γαϊτανάκι, έτσι ώστε να προσπαθούμε να ζητάμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο νέες ρυθμίσεις, νέους διακανονισμούς. Και εκεί που δεν χρωστούσαμε τίποτα, να μπούμε στη διαδικασία των χρεών. Ζητούμε λοιπόν να πάρουν αναστολές όλες οι πληρωμές. Αναστολές πληρωμών. Να μας πάει τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο, Απρίλιο και βλέπουμε πάλι. Πρόεδρε, αυτά είναι τα τρία βασικά αιτήματα. Φαντάζομαι ότι σας απάντησε ότι θα εξεταστούν και θα επανέλθει, έτσι δεν είναι? Σίγουρα έτσι μας απάντησε, δεν περιμέναμε ότι θα μας δώσει μια Χρονικό περιθώριο υπάρχει για αυτή την απάντηση? Τις επόμενες μέρες δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Απλά να τονίσω κάτι εδώ από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και είναι σημαντικό για μας. Μας ευχαρίστησε ιδιαίτερα που όλο αυτό το δύσκολο διάστημα μετά από τα στενοφόρα, το ΕΚΑΒ, όλον αυτό το προσωπικό, είμαστε εμείς οι οποίοι μεταφέρουμε ασθενείς από και προς τα νοσοκομεία και αυτό με ικανοποίησε που αν μη τι άλλο το αναγνωρίζουν ως κυβέρνηση ότι είμαστε αυτοί που είμαστε δίπλα στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Λοντιάδη, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ένας ιδιοκτήτης ταξί και ένας οδηγός ταξί, υπάλληλος δηλαδή, έχουν το δικαίωμα να βγουν από μόνοι τους σε αναστολή και να πούν το κλειδώνω και κάθομαι και περιμένω να πάρω το επίδομο που προβλέπεται για αυτούς που είναι σε αναστολή?
οδηγός ταξί βγαίνει σε αναστολή, είναι εργαζόμενο, ναι, όπως είναι σε όλα τα επαγγέλματα. Ο ιδιοκτήτης, ελεύθερος επαγγελματίας, δεν έχει το δικαίωμα να βγει στην αναστολή, πρέπει να είναι εκεί έξω, να εργάζεται, γι' αυτό βλέπετε και όλες τις ουρές. Να πάρει 10 ναι, ευρώ, να δώσει 8 στο πετρέλαιο, να δώσει όλα τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει να τα δώσει. Και μόνο βέβαια, οι εργαζόμενοι. Μόνο οι εργαζόμενοι. Και βέβαια είναι και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις που τρέχουν. Δηλαδή ότι εσείς από αυτό το μεροκάματο που θα βγάλετε πρέπει να πληρώσετε και το ενίκιο του σπιτιού σας και πιθανόν το ενίκιο του παιδιού σας που είναι φοιτητής ή φοιτήτρια σε κάποια άλλη πόλη. Έτσι. Δεν έχουμε μπει ούτε καν σε αυτές τις ρυθμίσεις να φανταστείτε. Δηλαδή παιδί που σπουδάζει στη Λάρισα και έχει ένα ενίκιο φοιτητή, εμείς δεν δικαιούμαστε την απαλλαγή, μάλιστα, του ενίκιου, του 40% για απαλλαγή. Ναι. Δεν δικαιούμαστε ούτε καν αυτό δηλαδή. Πρόεδρε, θα περιμένω τις απαντήσεις να μου τις πείτε και σε μένα εδώ και σε όλο τον κόσμο. Γιατί όταν είστε θα τις πάρω εγώ, θα τις μάθετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή δύναμη. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.